Κύριε Μάλιο, δεν το αποφύγαμε τελικά. Δόθηκαν οι οδηγίες για την απαγόρευση κυκλοφορίας. Εσείς έχετε όλη την ευθύνη πάνω σε αυτό, φαντάζομαι. Πείτε μου, σήμερα πρώτη μέρα, είναι βέβαια μία μέρα προσαρμογής. Έχει, εμείς τώρα, σήμερα πρώτη μέρα έχουμε ξεκινήσει την ενέργεια ελέγχων. Σε πρώτη φάση είναι ενημερωτικό προς τους πολίτες. Τους γνωστοποιούμε τη σχετική απόφαση, τις υποχρεώσεις τους από εδώ και πέρα, το λόγο που θα πρέπει να μετακινούνται. Και σιγά σιγά βέβαια θα έχουν και την εφαρμογή της απόφασης. Γνωρίζουν βέβαια και οι πολίτες. Οι λόγοι μετακίνησης είναι σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι για τους εργαζόμενους, όπου υπάρχει σε ειδική σελίδα στο forma.gov.gr τα έντυπα που χρειάζεται να συμπληρώνουν για τις μετακινήσεις τους. Το ένα έντυπο αφορά τους εργαζόμενους είτε ελεύθερους επαγγελματίες, το οποίο συντάσσουμε μία φορά και ισχύει καθ' όλη την έκτακτη περίοδο αυτή που διανύουμε. Και το άλλο αφορά έτσι καθημερινές μετακινήσεις, είτε για λόγους τροφοδοσίας, είτε για μέρημνα και φροντίδα σε οικείους, είτε για την αγορά τροφίμων και επίσκεψη σε γιατρό, το οποίο συντάσσεται κάθε φορά σε κάθε μετακίνηση. Είπαμε ότι χρειάζεται να τα έχουν αυτά τα έντυπα, εάν δεν μπορούν να τα έχουν εκτυπωμένα μία χειρόγραφη βεβαίωση, ούτως ώστε να αναφέρεται ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο τόπος μετάβασης και οι ώρες που θα απαιτηθούν για τη μετακίνησή τους. Υπάρχει και μέσω των μηνυμάτων εκεί πέρα οδηγίες για την αποστολή μηνύματος, το λόγο της μετακίνησης. Έρχεται ένα απαντητικό και μπορούν εναλλακτικά δηλαδή, να επιδικαιώνουν αυτό στην διενέργεια του ελέγχου. Όπως γνωρίζετε και γνωστοποιήθηκε και χθες, η παράβαση της συγκεκριμένης απόφασης, δηλαδή η μετακίνηση χωρίς την σχετική δικαιολογία αυτή, είτε για λόγους εργασίας, είτε για τους λόγους που προαναφέραμε, επισύρει ποινή προστίμου 150 ευρώ, προβλέπεται βάσει του άρθρου 104 του Κώδικα Δικής Κυκλοφορίας, το οποίο θα βιώνεται σε περιπτώσεις παραβατών. Να πούμε πως και οι αγρότες και οι άνθρωποι που πραγματοποιούν εργατικές εργασίες πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτό. Γιατί υπάρχει ενδιαφέρον. Ναι, είναι κάτι το οποίο πρέπει να χρήσει διευκρίνηση, ειδικά για τις αγροτικές εργασίες, γιατί δεν αναφέρεται ακριβώς στην σχετική απόφαση που βγήκε. Για την ώρα έχουμε πει ότι εφόσον χρειάζεται κάποια μετακίνηση για την διενέργεια αγροτικών εργασιών, θα χρειάζεται ο πολίτης οπωσδήποτε να έχει μια έστω και χειρόγραφη βεβαίωση για τον τόπο που μεταβαίνει, το λόγο που μεταβαίνει και τις ώρες που θα χρειαστεί να μετακινηθεί, ώστε να το επιδείξει σε αστυνομικό έλεγχο. Όσον αφορά τώρα. Και να δικαιολογήσει έτσι τη μετακίνηση. Όσον αφορά την ύπαρξη μέσα στο αυτοκίνητο δύο ατόμων ή ενός. Ναι, και σε αυτό υπάρχει πρόβλεψη, είτε αφορά ιδιωτικό αυτοκίνητο είτε δημόσιας χρήσης, μέσα επιτρέπεται να είναι μόνο οδηγός και το πολύ ένας επιβάτης, ένας συνοδηγός δηλαδή. Η υπέρβαση αυτού του ορίου συνιστά παράβαση της διάταξης που ανέφερα. Άρα εσείς ξεκινήσατε τώρα ήδη τους ελέγχους, ναι, μάλλον την ενημέρωση πιο πολύ σήμερα, Σήμερα επειδή είναι πρώτη μέρα τώρα εφαρμογής του μέτρου, έχουμε περισσότερο έτσι φορτιστεί με την ενημέρωση των πολιτών και από εδώ και πέρα μετά βέβαια θα προχωρήσουμε στη διενέργεια των ουσιαστικών ελέγχων και της επιβολής προστίμων σε περίπτωση παραβάσεων. Δεν ξέρουμε τη χρονική διάρκεια αυτής. Για την ώρα είναι μέχρι 6 Απριλίου. Τώρα το αν παραταθεί ή όχι θα κριθεί σχετικά. Πληκτρολογούμε λοιπόν forma.gov.gr. Μπαίνουμε στην αντίστοιχη σελίδα. Εδώ έχει τις επιλογές για SMS και για τη συμπλήρωση έντυπου. Ναι, εδώ είναι τα δύο προορισμένα έντυπα, οι οδηγίες. Να δούμε εδώ για καταρχήν για το κινητό τηλέφωνο. Η κενό ονοματεπώνυμο κινδύνευση κατοικίας, όπου χ είναι οι κατηγορίες των λόγων για τη μετακίνηση.
Επιλέγουμε λοιπόν για ποιο λόγο. Επιλέγουμε το λόγο που έχουμε εμείς. Ναι. Και μετά θα λαμβάνεται η απάντηση αντίστοιχη. Στο κινητό, έτσι. Ναι. Και αυτή η απάντηση θα είναι στο κινητό και θα μπορεί να επιδεικνύεται σε κάποιο έλεγχο. Στην ενέργεια ελέγχου, ναι. Τώρα εδώ τα έντυπα. Είναι δύο διαφορετικά έντυπα. Ναι. Πρέπει οπωσδήποτε. Εδώ είναι η βεβαίωση κατά εξαίρεση μετακίνησης. Όλα τα παιδεία πρέπει να συμπληρωθούν. Όλα τα παιδεία συμπληρωμένα, έτσι. Και η συγκεκριμένη κατηγορία χρειάζεται διαφορετικό έντυπο κάθε φορά σε κάθε καινούργια μας μετακίνηση. Τώρα. Είτε αφορά την εργασία, η οποία ίσως είναι καθημερινή. Η εργασία, το έντυπο για την μετακίνηση, ναι. Για την εργασία είναι φάπαξ. Είναι ένα, μία φορά και ισχύει για όλη την περίοδο των μέτρων, mm-hmm. των έκτακτων. Mm-hmm. Όμως όταν πρόκειται για κάποια ιδιαίτερη έξοδο, τέλος πάντων, για όταν γιατρό, είναι για τους άλλους λόγους που αναφέρονται στην σχετική απόβαση, δηλαδή είτε για επίσκεψη γιατρό, είτε για φάρμακα, είτε για την περίοδο της κάποιου οικείου, είτε mm-hmm. για την τροφοδοσία, θα συντάσσουμε το έντυπο που μόλις έδειξα. Κάθε φορά διαφορετικό. Κάθε φορά διαφορετικό, γιατί μετάβαση από και προς τον τόπο εργασίας είναι μία φορά η σύνταξη του εντύπου και από εκεί πέρα κάθε φορά θα το προσκομίζει. Άρα η συμπλήρωση του εντύπου αυτού, ένα από αυτά τα έντυπα τέλος πάντων, θα προϋποθέτει και να έχει κάποιος εκτυπωτή για να το τυπώσει. Θα πρέπει να έχει εκτυπωτή, ναι. Δεν υπάρχει κάποια άλλη επιλογή, γιατί υπάρχει μπορεί. Υπάρχει και η χειρόγραφη βεβαίωση, mm-hmm. Η οποία όμως είναι για την κατηγορία της μετακίνησης, τη δεύτερη κατηγορία που λέμε, που είναι σε περιπτώσεις για μετάβαση σούπερ μάρκετ, σε γιατρό ή σε οικείο πρόσωπο. Τώρα για την εργασία το έντυπο είναι η συγκεκριμένη τώρα φόρμα. Θα πρέπει να το εκτυπώσουν και να το έχουν. Αυτό είναι το άλλο βέβαια τώρα. Ούτε μπορούν να προμηθευτούν από σωσά, ή από το αστυνομικό τμήμα ή από κάπου άλλο, έτσι. Όχι. Είναι συγκεκριμένη. Η διαδικασία είναι συγκεκριμένη. Η διαδικασία, ναι. Λοιπόν, βεβαίως εργαζομένο. Αυτό θα πρέπει. Λοιπόν, αυτό το έντυπο. Σήμερα τώρα που είναι η πρώτη μέρα, ναι. Εντάξει, κάνουμε κατ' εξαίρεση, μπορεί να είναι και χειρόγραφο. Ναι. Αλλά τις επόμενες μέρες για τους εργαζόμενους είτε ελεύθερους επαγγελματίες θα πρέπει να έχει το έντυπο αυτό. Πείτε μου, γιατί εμείς δεχτήκαμε ερωτήσεις και όσον αφορά τους αγρότες ή τους αγρότες που δεν είναι και κατά κύριο επάγγελμα, που θα πάνε, ας πούμε, στο χωριό που ξέρετε αυτή την περίοδο, κάνουν γεωργικές εργασίες. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Σε αυτό τώρα δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα. Θα το διευκρινίσουμε αυτό στην πορεία. Απλά τώρα, επειδή είναι κάποιες εργασίες που δεν επιδέχονται αναβολής, όπως παράδειγμα και η συντήρηση οικών των ζώων. Ναι, ακριβώς. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Μέχρι στιγμής θα συντάξουν είτε χειρόγραφη δήλωση είτε το έντυπο που είναι για τη μετακίνηση πέραν τους λόγους εργασίας, δηλαδή, στη δεύτερη κατηγορία. Mm-hmm. Το οποίο βέβαια συνεπάγεται συγκεκριμένες ώρες θα αναγράφονται μέσα, yeah. ο τόπος που θα μεταβαίνουν, ο τόπος της κατοικίας τους, το χρονικό διάστημα που θα είναι εκεί πέρα. Και θα χρειάζεται να το επιδεικνύουν σε ενδεχόμενο έλεγχο. Είναι μία φορά αυτό, συντάσσεται για κάθε μετακίνηση ξεχωριστά. Ναι, δώστε μου να δω το χαρτί σου και την ταυτότητα, παρακαλώ. Ταυτότητα, είμαι υποκουρεμένο, το οποίο δίπλωμα, άμα θες. Ναι. Ταυτότητα δεν είναι, κρατούσαμε ότι είναι πήγαμε. Θα πάτε στο καλό. Και εσείς να είστε καλά, με υγεία πάντα. Τρόφιμα, τέτοια πράγματα. Ναι, αλλά τώρα με τα νέα μέτρα, ξέρετε, πρέπει να πάρει να υπάρχει 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 να
πληρώνουν το κράτο. Ναι, αλλά μα δεν ξέρουμε εμεί πώ θα το κάνουμε. Μα πρέπει να μάθουμε. Δηλαδή, ναι, αλλιώ θα μείνουμε σπίτι. Έχω μηδέν σχέση, ας πούμε. Ναι, έχει και μήνυμα σε κινητό. Μπορείτε να κάνετε και υπεύθυνη δήλωση αν ολόγω. Στο Δήμο, στο ΚΕΠ, ας πούμε. Υπεύθυνη δήλωση εσεί χωρί βεβαίω. Τώρα για πού και μετακινήσετε. Θα πάω στο Χατζηδάκι για ψώνια. Πρόφημα τέτοια πράγματα. Υπάρχει λοιπόν στο ίντερνετ η φόρμα Β να συμπληρώσετε και το λόγο που θέλετε να συμπληρώσετε και σε κάθε μετακίνηση θα πρέπει να την έχετε μαζί. Στο ίντερνετ, δεν ξέρω εγώ. Κάποιο γνωστό, κάποιο φίλο να εκτυπώσετε μια, να έχετε κάποιε σελίδε κάθε φορά που μετακινήσετε, θα τι πληρώνετε. Οι λόγοι που μετακινήσετε είναι συγκεκριμένοι. Έτσι, οι άσκοπε μετακινήσει χωρί μάχε, χωρί γάντια πρέπει να κοπούν. Πρέπει να προστατεύσουμε και τον εαυτό μα και του υπόλοιπου. Από αύριο, σήμερα και την πρώτη μέρα το μέτρο. Ναι. Υπάρχει μια κόσμος δεν γνωρίζει. Από αύριο όμως θα επεμβαίνουν παραβάσεις. Εντάξει, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, ξεπεραστικά μετά να πω. Ημερομηνία θα πρέπει να γράφετε όμως. Ημερομηνία. Ναι, δεν γράφει ημερομηνία. Γιατί κάθε φορά θα πρέπει να φτιάχνετε άλλο. Τώρα πάμε στο lead, δεν ξέρω τώρα ποιο να τελειώσουμε. Απλά θα γράφετε ημερομηνία. Την ώρα που φεύγουμε ή για την ώρα που φεύγουμε, έτσι. Μαζί με το σκοπό κίνησης. Εντάξει, θα πάω το καλό. Είχαμε φτιάξει χαρτί, είχαμε στείλει μήνυμα, τίποτα. Ταυτοτιτούλα έχουμε μαζί. Εγώ το δίπλωμα. Για να το δω. Α, με στείλει μήνυμα. Ωραία. Α, πολύ ωραία. Θα μου δώσετε λίγο να το δω. Λοιπόν. Λοιπόν, θα το βρω εγώ, δεν πειράζει, μην αγώνεσαι. Λοιπόν. Θα μου δώσετε λίγο και την ταυτότητα. Να το δούμε κι εμείς λίγο. Μπορείτε να το γυρίσετε εδώ. Να δούμε τι γράφει. Φαίνεται. Δηλαδή. Λίγο πιο κοντά. Σήμερα στείλατε το μήνυμα. Ναι. Και αμέσως σας ήρθε η απάντηση. Αμέσως. Ήταν εύκολη διαδικασία, ε. Πολύ εύκολη. Οπότε σε όλες σας μετακινήσεις θα στέλνετε το μηνυματάκι και το σκοπό κινήσεις, έτσι. Να πάτε το καλό και να προσθέσετε.